41 λεπτά μετά τις 4, απόγευμα Τετάρτης, 25 Ιανουαρίου, και συνεχίζουμε με την ροή της σημερινής εκπομπής με χαμηλές θερμοκρασίες και περίεργες καιρικές συνθήκες να επικρατούν εκεί έξω. Οπότε μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Ρούσο Κυπριωτάκη, μέλος του Συντονιστικού για τους Πρόσφυγες. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γνωστό βέβαια για τη δική του θητεία στα πράγματα και στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνομιλώντας όμως σήμερα μαζί, κύριε Κυπριωτάκη, για μια κουβέντα που ξεκίνησε και κατά πως όλα δείχνουν δεν έχει κλείσει και δεν έχει ολοκληρωθεί, και αναφέρομαι στο θέμα που από τον κύριο Μουζάλα μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, στις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και συναντήσεις, στα ταξίδια στην Αθήνα για την μετεκατάσταση ουσιαστικά προσφύγων στην Κρήτη, σαν να μπήκε μια όρατη τελεία και το θέμα κάπου εκεί έμεινε, πάγωσε. Πάγωσε και φοβάμαι ότι θα έχει και αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή. Να γίνω πιο σαφής. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είμαι θαυμαστής σας. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέψετε στη δημοσιογραφία. Χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί έχουμε ανάγκη την ποιότητα. Να είστε καλά. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο προσφυγικό. Είχαμε πριν από 3-4 μήνες καλές εξεγγίσεις στην Κρήτη σε σχέση με τις αποφάσεις που δεν πάρθηκαν εύκολα, αλλά πάρθηκαν μετά από πολύ σοβαρή ενασχόληση σοβαρών ανθρώπων με το θέμα. Και μάλλον μας έκανε υπερήφανο στο γεγονός ότι η Κρήτη, πρώτη από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, και σε σχέση με το χαρακτήρα που έχει δείξει η συντηρητική πλέον Ευρώπη στο θέμα των προσφύγων, σκεφτείτε ότι η πιο προοδευτική εκδοχή των ηγετών ήταν η Άγγελα Μέρκελ. Έτσι. Έδειξε να δηλώνει ότι δεν θέλω να κάνεις camp, τα λέμε με πολιτισμένο τρόπο τα γκέτο, έτσι. Δεν θέλουμε τέτοιου είδους δομές όπως τη Μόρια. Θέλουμε να έρθουν, να ενταχθούν στην κοινωνία, να μπουν σε μια διαδικασία κοινωνικής ένταξης, να πάνε τα παιδιά στα σχολείο, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται. Βλέπουμε και πλάνα πάντως από τη Μόρια όσοι ώρα συζητάτε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, να μπορεί να αξιοποιηθούν, γιατί αυτό δεν το βάζουν συχνά στο τραπέζι, ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται για αυτή την υπόθεση. Να υπενθυμίσω ότι από τα 500 περίπου εκατομμύρια που έχουν διατεθεί, ελάχιστα έχουν καταναλωθεί προς όφελος των προσφύγων. Την ίδια ώρα που ζουν σε αυτή τη δυστυχία και σε αυτό που είδαμε στο Χιονιά και σε αυτή την απροετοιμασία. Μα εν τέλει, πού πάνε αυτά τα χρήματα, πού πάνε οι περίφημες μη κυβερνητικές οργανώσεις και πού είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει, αλλά τώρα είναι άφαντος. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Να πούμε λοιπόν για την Κρήτη. Η Κρήτη λοιπόν είχε δείξει αυτά τα χαρακτηριστικά που έκαναν όλους τους κριτικούς υπερήφανους. Και που θεωρούσαμε ότι αν τα πράγματα εξελισσόταν γρήγορα, θα δίναμε ένα δείγμα γραφής για, όχι για την Ελλάδα, για το σύνολο της Ευρώπης, πώς μπορεί μια κοινωνία ανοιχτή, χωρίς φοβικά σύνδρομα, χωρίς όλα αυτά που βλέπουμε δυστυχώς ακόμα και σε σχολεία, να πηγαίνουν κάποια φασιστοειδή και να δίνουν το χαρακτήρα ότι εδώ υπάρχει βαρβαρότητα, ενώ εμείς λέμε ότι εδώ υπάρχει πολιτισμός και υπάρχουν και κοινωνικές ευαισθησίες σε αυτή την κοινωνία και πρέπει να τις αναδείξουμε. Είχαμε λοιπόν ένα εξαιρετικά καλό πεδίο. Είχαμε επαφή της ΥΠΑ της Αρμοστίας με οργανωμένους φορείς όπως η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για το πώς θα διαχειριστούν. Ξέρετε, ήταν και πολιτική απόφαση των αυτοδιοικητικών να μην εμπλακούν ΜΚΟ, οι οποίες δεν είναι εύκολα ελέγξιμες, αλλά με θεσμούς που η ίδια η κοινωνία, δηλαδή η αυτοδιοίκηση, έχει στήσει, να μπορούμε με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο να εξελιχθούν τα πράγματα όμορφα. Εδώ θα πω κάτι που δεν έχει σχέση με μικροπρέπεια, αλλά έχει σχέση και με ένα όφελος, γιατί πάντα αν κάνεις κάτι καλό, κάτι ευρύτερα καλό θα γυρίσει σε σένα. Αν δώσεις ανθρωπιά, θα γυρίσει ανθρωπιά σε σένα. Μαζί με την ανθρωπιά και την καλή φήμη που θα έβγαζε η Κρήτη, που το έχει ανάγκη πάντα, γιατί αυτό είναι στοιχείο της ταυτότητας των Κρητικών, θα είχαμε και εισρωή κάποιων κονδυλίων, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εκμεταλλευόμασταν δηλαδή χρήματα τα οποία το πιθανότερο να επιστρέψουν πίσω. Και θα έμεναν στην κριτική οικονομία που τα έχει ανάγκη. Πάντως, μήπως κύριε Κυπριωτάκη, κανείς δεν κατάλαβε τι επρόκειτο να συμβεί και όλοι στο όχι. μυαλό τους είχαν τις εικόνες αυτών των δομών που υπάρχουν σίγουροι, στην υπόλοιπη χώρα. Σας το λέω με απόλυτη γνώση. Ήμουν εκ των χειριστών της υπόθεσης από την αρχή. Όλοι γνώριζαν και πήραν οργανωμένη απόφαση και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και η Περιφέρεια Κρήτης ότι δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο το μοντέλο. Δεν θέλουμε δηλαδή να στήσουμε άλλη μια Ιδωμένη ή άλλη μια Μόρια στην Κρήτη. Θέλουμε
να μπουν στην κοινωνία, να ενσωματωθούν στην κοινωνία, να ανοίξουν σπίτια τα οποία, ξέρετε, τα κονδύλια αυτά έδιναν τη δυνατότητα μέχρι και να επισκευαστούν τα σπίτια, να αγοραστεί εξοπλισμός. Έτσι. Παρένθεση, και συγγνώμη σας διακόπτω, για να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ναι. Έβλεπα χθες σε σχετικό ρεπορτάζ, χθες το βράδυ στο Sky, τέτοιου τύπου δομές, οι οποίες, ας πούμε, λειτουργούν στην Γερμανία, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ανόβερο, βλέποντας την περιπέτεια ενός πατέρα με τα παιδιά του που ήθελε να φτάσει κοντά στη γυναίκα του με το άλλο του παιδί, όπου εξηγούνταν αυτό που τώρα μόλις μου περιγράφεται. Σπίτια δηλαδή τα οποία η γερμανική κυβέρνηση μέσω των συμπράξεων διαφόρων οργανώσεων είχαν επινοικιάσει και τα οποία φιλοξενούν πρόσφυγες. Με ανθρώπινες συνθήκες. Με ανθρώπινες συνθήκες, με ρεύμα, με κουζίνα, yeah, με καλοριφέρ. Καλά, εκεί είχαν προχωρήσει και παραπάνω, δίνοντας ανάλογο τύπου επιδόματα, προκειμένου να μπορούν τα πρώτα τους πρώτους μήνες να καλύψουν προσωπικές τους ανάγκες. Έχω την αίσθηση ότι στην τοπική κοινωνία δεν είχε περάσει αυτή η εικόνα στην Κρήτη. Ξέρετε, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που κραυγάζουν, κυρίως μέσα από τα social media, αλλά και από κάποιες σελίδες δημοσιογραφικές, οι οποίες φιλοξενούν τέτοιες ακραίες απόψεις. Είχε περάσει το φοβικό σύνδρομο ότι θα έρθει το Ισλάμ, ότι θα έρθουν κρυπτοφωνιάδες, ας πούμε, που βλέπετε τι κάνουν εκεί πέρα και θα τα κάνουν και σε εμάς. Αυτές τις ιδέες. Ότι θα επέλθει μείωση στο κομμάτι που αφορά στον τουρισμό, γιατί είδαμε ότι η Λέσβος και η Σάμος έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο αυτής της διαδικασίας. Γιατί? Πρώτον, γιατί είμαστε παγιδευμένοι πίσω από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ότι όσοι ήρθαν από την υπογραφή της Συμφωνίας και μετά δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά θα πρέπει να επιστραφούν πίσω. Ο ρυθμός ανταπόκρισης της Τουρκίας στο να δεχτεί άτομα είναι μικρός. Και επίσης θα πρέπει να πούμε, για να μην τα ρίχνουμε όλα τα κατάξυλα στην κυβέρνηση, την οποία δεν υπερασπίζουμε, αλλά πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, ότι και ο ρυθμός απορρόφησης των προσφύγων στα ευρωπαϊκά κράτη είναι πάρα πολύ χαμηλός. Θα έπρεπε να είχαν φύγει 16.000 άνθρωποι και έχουν φύγει με το ζόρι 6. Και αυτό έχει μια δυναμία οι υπηρεσίες ασύλου της Ελλάδας, αλλά έχει και μια πολύ μεγάλη ευθύνη τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην μπει μεγάλος αριθμός προσφύγων και να μην απορροφήσουν αυτά που ήδη είχαν συμφωνήσει και είχαν υπογράψει. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα το προσφυγικό. Χρειάζεται να το συζητούμε, χρειάζεται, είναι επίκαιρο. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι με αυτό το ζήτημα θα ζήσουμε πολλές δεκάδες χρόνια, γιατί δεν θα σταματήσουν τα μέτωπα, δεν θα σταματήσουν οι όροι ανισότητας κατανομής των εισοδημάτων που δημιουργούν, εκτός από τους πρόσφυγες που τους χαλάσανε τη ζωή οι πόλεμοι, οι άδικοι πόλεμοι αυτοί που συμβαίνουν, υπάρχουν και οι πρόσφυγες οι οικονομικοί μετανάστες, που δεν φτάνουν τα χρήματα, που δεν υπάρχει κάποια παραγωγική ανάπτυξη στον τόπο τους για να μείνουν εκεί, και αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, καταλαβαίνετε ότι το ίδιο έγινε και με τους Έλληνες που φεύγανε κατά εκατοντάδες χιλιάδες προηγούμενες δεκαετίες. Μην πάτε και μακριά. Παντού, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με μια άλλη μορφή, βέβαια, μεταμορφωμένα παιδιά που έχουν φύγει πάλι εκατοντάδες χιλιάδες, είναι στο εξωτερικό. Είναι μια κινητικότητα με την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε. Θα πρέπει να αποφασίσουμε όμως πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σαν μια οργανωμένη κοινωνία αλληλεγγύης, καλοσύνης, ανθρωπιάς, που θα περιβάλλουμε τους ανθρώπους τους δυστυχισμένους, θα οχυρωθούμε απέναντι στα ακραία φαινόμενα, βέβαια, των Ισλαμιστών, των ακραίων Ισλαμιστών, αλλά θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί στη διαφορετικότητα, ή θα αντιδράσουμε ως κλειστοφοβικές κοινωνίες που δεν θα ανεχόμαστε τον άλλο, που θα τον θεωρούμε τον ξένο ότι είναι κάτι μισητό. Εκτιμώ ότι η Κρήτη απέδειξε ότι μπορεί να ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Η καθυστέρηση που έχουμε οφείλεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, εκφράζω μόνο προσωπική άποψη τώρα, στην ανικανότητα χειρισμού της κυβέρνησης. Κάποιες δεύτερες σκέψεις λένε ότι κάποιοι αποφασίζουν ότι στην Κρήτη δεν πρέπει να έρθουν πρόσφυγες. Ποιοι όμως? Ανοίγει η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή. Ναι. Είναι... κάποιοι, ας πούμε, κάποιες φήμες και κάποια δημοσιεύματα μιλούσαν ότι οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν να έρθουν στην Κρήτη. Εγώ δεν θέλω να τα πιστεύω. Θεωρώ ότι το λιγότερο κακό είναι η ανικανότητα. Έτσι. Η οποία όμως έχει το όριο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Δεν μπορούν να προετοιμάζουν κοινωνίες, να προετοιμάζουν φορείς, να παίρνουν σε δύσκολες διαδικασίες, σε δύσκολες αποφάσεις και, ας πούμε, να αποφασίσουν στην καρδιά της τουριστικής περίοδου να αρχίσουν να έρχονται οι μετανάστες εδώ, που θα δημιουργήσουν, όπως καταλαβαίνετε, και φυγόκεντρες τάσεις στη συνολική απόφαση που έχει πάρει
η κοινωνία της Κρήτης με τους φορείς της. Επειδή το έχετε δει το έργο, θα το πω λαϊκότροπα, από πρώτο χέρι και έχετε ζήσει όλη αυτή τη διαδικασία και τη διαδρομή, αυτή τη στιγμή είμαστε στην 25η μέρα του Γενάρη. Λογικά με τις πρώτες εξαγγελίες και τα πρώτα δεδομένα, ήδη ένα πρώτο κύμα θα έπρεπε να έχει φτάσει στην Κρήτη, αν όχι τώρα, όσον ούπο μέσα Φεβρουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν διαβλέπεται στον ορίζοντα. Θεωρείτε ότι μπορεί σε ένα άτακτο χρονικό διάστημα να αποφασιστεί κάτι πολύ γρήγορα και να γίνει, ή ότι έχει απομακρυνθεί πλέον κάθε ενδεχόμενο? Δυστυχώς δεν έχω κάποια πληροφόρηση για να μπορώ να εδραιώσω μια άποψη την οποία θα μπορούσα να εκθέσω. Ούτε τη μία ούτε την άλλη, δηλαδή. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν όμως κάποια στιγμή να αρχίσουν να εδραίουν και καλό θα ήταν να ήταν καλύτερα οργανωμένα τα πράγματα για να μπορούσαν να υποστηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Θα προσέξατε στο χθεσινό ντοκιμαντέρ που κι εγώ έτυχε να δω, ότι είναι βασανισμένοι οι άνθρωποι. Έφυγε από το Ιράκ ο συγκεκριμένος δικηγόρος, γιατί αν δεν έφευγε θα τον σκότωναν και θα σκότωναν και τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Έχω τύχει μάρτυρας τέτοιων εξιστορήσεων από ανθρώπους από τη Συρία, όπου δεν είχαν επιλογή, δεν υπήρχε επιλογή να φύγω ή να μην φύγω. Ήταν υποχρεωμένος αν ήθελε να ζήσει και κυρίως αν ήθελε να ζήσουν τα παιδιά του, η οικογένειά του, έπρεπε να φύγει. Φύγαν από τη Συρία άνθρωποι οι οποίοι είχαν παιδάκι 2 χρονών και έγκυος γυναίκα 8-9 μηνών και μπήκαν στον δρόμο και περπατούσαν 7 μερόνυχτα για να φτάσουν στην Τουρκία. Και διέσχισαν το Αιγαίο και ήταν στην Ιδωμένη, όπου και γεννήθηκε το μωρό εκεί 45 μέρες και μετά που έφτασε η ώρα και γεννήθηκε το παιδί, φιλοξενήθηκαν σε σπίτι ενός φίλου στη Θεσσαλονίκη και μπορούν να πούνε ότι έχουν πάρει μια ανάσα. Αλλά βέβαια το μυαλό τους είναι να φύγουν, γιατί βλέπουν ότι και εδώ τα πράγματα να είναι. Να μείνουν να κάνουν τι. Δώστε μου λίγο το περίβλημα, γιατί εμείς δεν είχαμε τότε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Εάν και εφόσον, ας πούμε, δούμε ότι το θέμα αναζωπηρώνεται και μπαίνει σε μια καινούργια διαδικασία, τι προβλέπετε να γίνει στην Κρήτη? Έχουμε δει λίγο το πλαίσιο, αλλά ουσιαστικά για ποιον αριθμό μιλάμε, τι αριθμό δηλαδή ανθρώπων που αναμένεται να έφθαναν στην Κρήτη, αν ποτέ φτάσουν, και σε πρώτο πλαίσιο πού αναμένονται να φιλοξενηθούν? Είχαμε ακούσει για σπίτια τα οποία ήταν να ενοικιαστούν, κανένας δεν έκανε λόγο για παραπήγματα, καταβλισμούς ή πρόχειρες σκηνές. Κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα που διαπραγματευόταν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη τη στιγμή που είχαμε κάπου 56.000 πρόσφυγες, περίπου. Μιλούσαν για 2.000 σε μια κατανομή, ας πούμε, να πάνε σε όλες τις περιφέρειες. Να έρθουν 2.000 στην Κρήτη. Να θυμηθούμε όμως ότι είναι κάποια εκατομμύρια σε αποθήκες ψυχών στην Τουρκία, από τη Συρία, κάποια άλλα εκατομμύρια σε αποθήκες ψυχών στο Λίβανο, που δεν πήγαν στο Λίβανο για να μείνουν εκεί, ούτε αυτοί που πήγαν στην Τουρκία πήγαν για να μείνουν στην Τουρκία. Και που επίσης ότι υπάρχει μια ηγεσία στην Τουρκία που ακούει στο όνομα Ετζεβίτ, που έχουμε δει τη δημοκρατική ευαισθησία του, που ανά πάσα στιγμή μπορεί, το χρησιμοποιεί ήδη και σαν απειλή, να ανοίξει τις πόρτες. Έτσι, να ανοίξει τις πόρτες. Οπότε, όποιον αριθμό και να πούμε, είναι, νομίζω ότι υπακούει σε υπολογισμούς του χθες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το αύριο. Η Κρήτη πάντως ήταν να υποδεχθεί περί τις 2.000 κόσμου ή λιγότερο. Περί τις 2.000. Περί τις 2 μόνο. Περί τις 2. Αλλά να το δούμε λίγο γενικότερα. Ο συνολικός πληθυσμός προσφύγων που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περίπου 60.000. Mm-hmm. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ένα ασήμαντο νούμερο. Χάνονται σε μια πόλη μέσα των 300-400.000. Χάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα τους γνωρίζουμε, δεν τους ξέρουμε, δεν το καταλαβαίνουμε ότι ήρθανε. Για να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ας θυμηθούμε όταν άνοιξαν, όπως άνοιξαν τότε, τα αλβανικά σύνορα, φιλοξενήσαμε μέχρι 1,5 εκατομμύριο μετανάστες. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζουν περί 450 με 500.000 υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι και αυτή μια μορφή κατά κάποιο τρόπο φιλοξενούμενων μεταναστών προσφύγων, που επέλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα για διάφορους άλλους λόγους. Αυτά τα νούμερα, επομένως, των 60, 80 ή 100 χιλιάδων, δεν είναι κάτι τεράστιο. Κάποιοι το διωγγώνουν γιατί θέλουν να επενδύσουν πίσω από το φόβο, θέλουν να βγουν να υπερασπιστούν, ας πούμε, ως εθνοκαρθαρτήριες δυνάμεις. Δείτε Χρυσή Αυγή, δείτε Σόρα, δείτε όλα αυτά τα παραπήγματα της πολιτικής, ότι εμπορεύονται το φόβο των ξένων, την ξενοφοβία, και θεωρώ ότι θα πρέπει να απομονωθούν ως φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι αυτή η ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Έχει περισσότερο πολιτισμό και περισσότερη ψυχή. Είναι κριτική. Είναι, σας το λέω, το έχουν αποδείξει. Έζησα συγκινητικές στιγμές, ζήσαμε όλοι στο συντονιστικό Κρήτης, όταν ερχόταν γέρος συνταξιούχος και μας έφερνε 3-4 σακούλες τρόφιμα
Και λέγει χίλια συγγνώμη, παιδί μου, δεν είχα, αλλά τον άλλο μήνα όμως θα πάρω τη σύνταξή μου. Τώρα που το είπατε με τις σακούλες και την βοήθεια, επειδή πέσατε τώρα από την αθήματα της πυρκαγιάς, η οποία είχε ξεσπάσει στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα βοήθειες που είχαν συγκεντρωθεί και σε ενδύματα και σε υποδήματα για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι φτάνονταν στην Κρήτη, γιατί είχατε φτάσει σε τέτοιο βαθμό προετοιμασίας, να υπήρχε και η ανάλογη υπάροχη για να τους καλωσορίσετε. Τι ακριβώς έγινε? Ναι. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, εν μέρη. Να πω, γιατί είναι και μια ευκαιρία να λογοδοτήσουμε στους ανθρώπους που μας έφερναν πράγματα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των πραγμάτων έχουν διατεθεί είτε με οργανωμένη αποστολή, αποστολές που στείλαμε στην Αθήνα, στο κέντρο υποστήριξης που είχε κάνει η Περιφέρεια Αττικής, και από εκεί πήγαιναν στις διάφορες δομές. Ένα σημαντικό μέρος βέβαια κρατήσαμε εδώ, και στη συνέχεια που σταματήσαμε τις αποστολές στην Αθήνα, άνθρωποι στην Αίσια να φέρνουν. Δεκάδες εθελοντές δούλεψαν και κάναν διαχωρισμό, και έχουμε συσκευάσει σε κούτες ανάλογα με την εποχή, θερινά, καλοκαιρινά, παιδικά, ανδρικά, γυναικεία, παπούτσια, φορέματα, μπλούζες. Είναι πάρα πολύ καλά τακτοποιημένα αυτά. Τα φιλοξενούσαμε σε ένα χώρο που μας είχε παραχωρήσει και τον ευχαριστώ δημόσια, τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου και τον πρόεδρό του. Αλλά ήταν ο χώρος που κάποιοι βάλανε φωτιά στην απεργία των πλοίων, οι αγρότες. Mm-hmm. Κάποιοι θερμόεγαν οι αγρότες. Κατεστράφηκε λοιπόν ένα σημαντικό τμήμα του χώρου που αποθηκεύαμε τα πράγματα. Η κάπνα έχει απλωθεί παντού. Και δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι ένα σημαντικό μέρος από αυτά τα πράγματα, στρώματα κυρίως, που είχαμε κρατήσει. Ξέρετε, είχαμε κάνει το κουμάντο μας, όταν θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, να μην στερηθούν κάτι από αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε αποθηκεύσει. Τώρα είμαστε σε αναζήτηση χώρου που θα βάλουμε, γιατί είναι αρκετά τα πράγματα. Είναι πάνω από 100 κούτες, ας πούμε, πράγματα. Και πάρα πολλά στρώματα, ψυγεία, καρέκλες, κρεβάθια, κρεβατάκια, διάφορα τέτοια, καροτσάκια, ό,τι χρειαζόταν για να μπορεί να παρέχουμε σε πρώτη φάση. Και ψάχνουμε χώρο, και είναι κάθε βοήθεια δεκτή. Αν κάποιος έχει χώρο μεγάλο, ή φορέας ή ιδιώτης που δεν το χρησιμοποιεί, για να τα φιλοξενήσει. Ναι, να φιλοξενήσει αυτά τα πράγματα, γιατί είμαστε σε μια απόγνωση, δεν έχουμε που να το πάμε. Αυτό το κρατάμε και θα το πούμε και στους τηλεθεατές, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται και τώρα ακούγοντας τη συζήτηση, μπορεί να απευθυνθεί και εμείς να το προωθήσουμε το ανάλογο αίτημα στον κύριο Κυπριωτάκη, αλλά και στο συντονιστικό όργανο για τους πρόσφυγες. Θεωρείτε ότι η κουβέντα κάπου εδώ τελείωσε ή θα έχει εξέλιξη? Η κουβέντα δεν τελειώνει, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για την Κρήτη πάντως αυτή την περίοδο, έτσι. Ναι. Περιμένουμε εξελίξεις που εξαρτώνται μόνο από την κυβέρνηση. Λοιπόν, επειδή είστε εδώ και δεν μπορώ να το παραβλέψω, αύριο έχουμε και μια πρώτη ανοιχτή συζήτηση που διοργανώνεται στην Κρήτη για μια νέα πολιτική κίνηση. Και θα ήταν άτομο από μέρους μου να μην ρωτήσω και να μην επιβεβαιώσω ή ακυρώσω τα οποία παραπολιτικά σας θέλω να μετέχετε σε αυτήν. Και αναφέρομαι στην πολιτική κίνηση των τεσσάρων. Είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ο κύριος Φλωρίδης, είναι ο κύριος Ραγκούσης. Τρεις, δεν είναι τέσσερις. Τέσσερις. Και ο Γιάννης ο Μεϊμάρογλου. Και ο Γιάννης ο Μεϊμάρογλου, ναι, να με συγχωρείτε. Μια πρώτη κουβέντα που αύριο αναμένεται να αναπτυχθεί στο Ηράκλειο και με την παρουσία στελεχών από την Αθήνα και με την παρουσία όμως τη διερευνητική από στελέχη του ποταμιού, οι οποίοι θα μετέχουν στην εκδήλωση και θα λάβουν και το λόγο από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι. Θα μετέχετε σε αυτήν? Βεβαίως, βεβαίως. Μετέχω και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και προσπαθώ να βοηθήσω να οργανωθεί καλά αυτή η κουβέντα. Θέλω εδώ να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο κόμμα. Είναι μια κίνηση κάποιων στελεχών που προέρχονται από τον μεσαίο χώρο, το χώρο του Πασόκ, οι τρεις. Τη στηρίζει από την αρχή το ποτάμι, με τη λογική ότι προωθεί την ενότητα των φορέων του μεσαίου χώρου, του χώρου του ορθολογισμού, θα λέγαμε εμείς καλύτερα, χωρίς αν είναι δυνατόν να έχουμε τίποτα που να βαραίνει από το παρελθόν. Συμβαίνει και τα τρία στελέχη να είναι στελέχη εξυγχρονιστικά από τότε που ήταν μέσα στο Πασόκ, και επειδή και εγώ εκεί ήμουν, θυμόμαστε και θα θυμάται κάποιος που θα παρακολουθούσε τα πολιτικά δεδομένα τότε, ότι υπήρχε ο διαχωρισμός και μέσα στο Πασόκ, οι εξυγχρονιστές και οι άλλοι. Αυτοί που ακολουθούσαν τον Κώστα Σιμίτη είχαν χαρακτηριστεί περισσότεροι από αυτούς εξυγχρονιστές. Από αυτό το μπλοκ λοιπόν προέρχονται και είναι όντως άνθρωποι οι οποίοι προώθησαν στον τομέα τους μεταρρυθμίσεις. Να θυμηθούμε και τον Γκάγκη Κράτη. Μπορεί να μην συμφωνούμε απόλυτα, αλλά ήταν μια σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση. Το Διάβγεια. Να θυμηθούμε τον νόμο για την παιδεία από τη Διαμαντοπούλου, που απέσπασε τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία που έχει αποσπάσει νόμο για ένα τέτοιο εθνικό θέμα. Και βέβαια τις επιτυχίες του Γιώργου Τουφλωρή και το ήθος του,
όταν χρειάστηκε να διαφωνήσει, παραιτήθηκε παραδίδοντας την έδρα του. Mm-hmm. Φαινόμενα που σήμερα τα βλέπουμε να είναι θέματα συναλλαγής πολιτικής. Φεύγουν από το ένα κόμμα και πάνε στο άλλο, χωρίς να νιώθουν την ανάγκη να παραδώσουν την έδρα. Σε μια νέα ενωμένη, ενωτική μάλλον κίνηση, προσπάθεια, ανοίγουν διάλογο. Σε αυτό το διάλογο δεν χρειάζεται κανείς να συμφωνήσει όλα μαζί τους. Θα έρθει όμως να συμβάλλει στο διάλογο στο βαθμό που ενδιαφέρεται για αυτό το χώρο. Γιατί θέλω να σας πω κάτι που είναι βαθιά πεποίθηση δική μου. Όσες φορές ο μεσαίος χώρος στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας από τότε που ιδρύθηκε το νεότερο ελληνικό κράτος μπήκε σε κρίση, το έθνος μας πέρασε μεγάλη εθνική δοκιμασία. Θυμηθείτε τη μικρασιατική καταστροφή, θυμηθείτε ένα σωρό άλλα πράγματα, εμφύλιους παραγμούς κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι ο μεσαίος χώρος που δεν είναι απλά εξισορροπιστικός και ίσων αποστάσεων, αλλά είναι εκείνος που παρήγαγε τις περισσότερες προωθητικές προτάσεις και αναζήτηση λύσεων για πολλά κοινωνικά και εθνικά ζητήματα, θέλει να είναι παρόν, ανανεωμένος, συσπηρωμένος, χωρίς βαρύδια του παρελθόντος. Σε ένα πρώτο κομμάτι συζήτησης, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα θέλουν να μείνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο και δεδομένο. Προφανώς είναι δηλωμένο ότι ξεκινούμε αυτή τη διαδικασία διαλόγου, ξεκινούμε μια ανοιχτή διαδικασία, έχουν υιοθετήσει το πόρισμα του διαλόγου που έγινε στο πλαίσιο εκείνο που συμμετείχε το Ποτάμι, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Παρήχθη ένα πάρα πολύ καλό κείμενο που είναι η βάση για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Δηλώνει ότι όταν θα συγκροτηθεί αυτή η κίνηση χωρίς αποκλεισμούς, θα μπορεί να μπούμε σε μια διαδικασία καθαρή διαδικασία εκλογής αρχηγού από την κοινωνία έξω από τους μηχανισμούς. Και ότι σε αυτή την ηγεσία, με βάση 5 δεδομένα που έχουν προσυμφωνηθεί, θα μπορούμε να βαδίσουμε για τη δημιουργία και την ουσιαστική συγκρότηση του νέου φορέα. Έχει κουβέντα το λόγο. Πάρα πολύ θέμα. Και νομίζω ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Ναι, ακριβώς, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία από αύριο κιόλας και με την παρουσία τους και εδώ συνομιλώντας, αλλά και με τα όλα όσα λεχθούν στη διάρκεια αυτή τη συνάντηση, να έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε τις επόμενες μέρες. Θα είναι χαρά. Για να δούμε και πόσο κόσμο θα ανταποκρίνεται, αλλά και τι ακριβώς θα λεχθεί. Σας να υπενθυμίσω ότι είναι 7.30 ώρα στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Θα δοθεί τελικά η αίθουσα του επιμελητηρίου, γιατί λίγο έγινε η συζήτηση. Όχι φήμες. Εντάξει.